Ξανά μαζί κυρίες και κύριοι στην εκπομπή μας Τζάμπολ και πάμε τώρα να ταξιδέψουμε με την βοήθεια της τεχνολογίας μέσω Skype στην Λεμεσό. Μας περιμένει εκεί ένας πολύ καλός παίχτης, είναι δεδομένο για να ασχολείται τόσα χρόνια με την καλαθόσφαιρα, αλλά πάνω απ' όλα ένα πολύ καλό παιδί. Θα συναντήσουμε λοιπόν τον Ηρακλή Πιτάκα. Ηρακλή, καλό σου απόγευμα. Ηρακλή, μας ακούς? Καλό απόγευμα. Ο Ηρακλής μας ακούει? Έλα, Πανίκο, σ' ακούω. Ωραία. Λοιπόν, δεν άκουσες την εισαγωγή. Είπαμε ότι πάνω απ' όλα για να ασχολείσαι τόσα χρόνια με το μπάσκετ, δεδομένες οι καλαθοσφαιρικές σου ικανότητες, αλλά πάνω απ' όλα ένα πολύ καλό παιδί στο χώρο του μπάσκετ, ο Ηρακλής Πιτάκας. Λοιπόν, Ηρακλή, πάμε να ξεκινήσουμε λίγο την χρονιά, την καλαθοσφαιρική, και να κάνουμε αρχή μετά της ΑΕΛ. Εντάξει, σε ψιλοχάνουμε, σε βρήκαμε τώρα. Αν μπορείς, πάρε λίγο πάνω το κινητό σου, έτσι για να σε βλέπουμε σε full screen λίγο καλύτερα. Λοιπόν, Ηρακλή, πώς ήταν η χρονιά σήμερα φέτος με την ΑΕΛ? Καταρχήν, σε ευχαριστώ για την πρόσκληση και συγχαρητήρια για την εκπομπή σου και στην Ομοσπονδία για την προσπάθεια που κάνετε για την ανάδειξη της καλαθόσφαιρας. Τώρα, όσον αφορά τη χρονιά με την ΑΕΛ, δεν ήταν και ό,τι καλύτερο. Ήταν μια χρονιά η οποία μας κυνηγούσε από την αρχή μέχρι το τέλος ο κακός σχεδιασμός και που έχει γίνει πολύ αργά. Και έτσι, μαζί με τον κακό σχεδιασμό, σε μόλις μια εβδομάδα πριν, τι να μπορέσει να κάνεις, να κατέβεις σε ένα επίσημο παιχνίδι με 3-4 προπονήσεις, αντιλαμβάνεσαι ότι είναι πάρα πολύ δύσκολο. Γι' αυτό μας στήριζε και μας ακολουθούσε συνεχώς την πορεία του προαθλήματος. Είσαι κιόλας ένας προπονητής ο οποίος ξέρει πολύ καλά ότι η προετοιμασία ασφαλώς είναι το α και το ω και γενικότερα ο προγραμματισμός είναι το α και το ω σε μία καλαθοσφαιρική και όχι μόνο καλαθοσφαιρική, σε όλα τα αθλήματα χρονιά. Θα συμφωνήσω μαζί σου, έτσι είναι όπως τα λες. Δεν έγινε καθόλου προετοιμασία. Αντιλαμβάνεσαι ότι όταν πας να παίξεις με ομάδες που έχουν κάνει την προετοιμασία τους, αυτόματα αυτό σε βάζει πιο πίσω και δυσκολεύουν αρκετά τα πράγματα. Οι ξένοι, αν θυμάμαι καλά, στον πρώτο αγώνα δεν είχαν κάνει καν προπόνηση μαζί μας. Οπότε, εντάξει, το στοίχημα για την ΑΕΛ ήταν η ομάδα να κατέβει στο πρωτάθλημα, όσο τραγικό για να ακούγεται. Ήταν να κατέβει με αξιοπρεπό στο πρωτάθλημα, να παρουσιάσει μια ομάδα και από εκεί και πέρα όπου μας έβγαζε. Το ευτύχημα ότι ήταν με τις όποιες δυσκολίες και κακοτυχίες είχαμε ήταν ότι τα καταφέραμε και τελειώσαμε το πρωτάθλημα, γιατί είχαμε και πολλές ατυχίες με τον κορονοϊό. Και με τον κακό προγραμματισμό που έγινε να μην κάνουμε προετοιμασία και όλα αυτά, συνέθεσαν ένα πολύ καλό και κακό puzzle για μας, στο να η ομάδα να μην φέρει τα απαραίτητα αποτελέσματα. Αν και στα πιο πολλά παιχνίδια θα σου έλεγα ότι ήσασταν ανταγωνιστικοί. Ναι. Ηρακλή, να σε ρωτήσω κάτι. Αν δεν κάνω λάθος, είναι ο τρίτος σου χρόνος στην ΑΕΛ. Ναι. Τρίτος συνεχόμενος, αλλά έχω παίξει άλλα τρία πιο πριν. Ναι. Όχι, μιλάω για την τελευταία περίοδο, τρία συνεχόμενα χρόνια στα της ΑΕΛ. Είναι μια ομάδα η ΑΕΛ η οποία τα προηγούμενα χρόνια, πηγαίνοντας λίγο πίσω, ήταν από τις βασίλισσες του χώρου. Ήταν μια ομάδα η οποία είχε ευρωπαϊκές επιτυχίες πιο παλιά, ήταν η ομάδα η οποία αποτελούσε, αν θέλεις, φόβητρο για όλους όσους πήγαιναν στη Λεμεσό. Τι θα πρέπει να γίνει η Ηρακλή για να ξανααποκτήσει αυτή τη χαμένη έγκλη η ομάδα της ΑΕΛ?
Είναι πολύ εύκολη η ερώτησή σου. Μια βασίλισσα για να λέγεται βασίλισσα πρέπει να έχει τον λαό της. Όταν μια βασίλισσα κατεβαίνει στο γήπεδο και δεν υπάρχει κόσμος, είτε γιατί λέγεται αυτό κάρτα οπαδού, είτε γιατί λέγεται κορονοϊός, αμέσως της βγάζει το μεγαλύτερο της όπλο και με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Άρα ο κόσμος είναι αυτός που θα πρέπει να έρθει δίπλα στην ΑΕΛ για να αποκτήσει και πάλι τη χαμένη της έγκλη. Η επόμενη χρονιά που θα βρει τον Ηρακλή Πιτάκα ή είναι νωρίς ακόμη? Είναι πολύ νωρίς ακόμα, αν και το σκεφτόμουν σοβαρά αν θα συνεχίσω. Τελικά μετά από όρημη σκέψη αποφάσισα ότι θα συνεχίσω ακόμη ένα χρόνο. Αλλά είναι αρκετά νωρίς. Ελπίζω και εύχομαι να τελειώσω υγιή στην καριέρα μου και να πάνε όλα καλά. Ξέρεις πάντως τι με εκπλήσει με τον Ηρακλή Πιτάκα? Είσαι ένας παίκτης ο οποίος έχει τρομερές ικανότητες. Είσαι ένας παίκτης ο οποίος δεν είχες και δεν έχεις νομίζω να ζηλέψεις τίποτα από παίκτες οι οποίοι αυτή την περίοδο, αυτά τα χρόνια παίζουν στην πρώτη κατηγορία. Είσαι ένας παίχτης όμως ο οποίος δεν είχε την ανάλογη πρόοδο, αν θέλεις, τα προηγούμενα χρόνια. Γιατί αυτό? Ήταν συνειδητή επιλογή σου να μην ακολουθήσεις τον πρωταγωνιστικό ρόλο? Όχι, δεν θα το έλεγα αυτό. Απλά τα τελευταία τουλάχιστον 6 χρόνια είμαι σε 2 ομάδες της Λεμεσού, τον Απόλλωνα και την ΑΕΛ, οι οποίες δυστυχώς είχαν την ατυχία να μην είναι οι βλέψεις τους, ενώ πιο παλιά ήταν απλά κακή τύχη, να το πω, δεν ξέρω. Ναι. Δηλαδή, άρα είναι θέμα συγκυριών. Τότε θα μιλάγαμε για άλλα πράγματα στην ΑΕΛ, είναι αυτό που σου λέγα. Εγώ το οφείλω ξεκάθαρα στην τύχη. Ναι, άρα είναι θέμα συγκυριών, ξεκάθαρα. Τώρα, έχεις διπλό ρόλο τα τελευταία χρόνια. Είσαι καλαθοσφαιριστής στην ΑΕΛ, είσαι ταυτόχρονα όμως και προπονητής στην αναγέννηση Γερμασόγειας. Πώς παντρεύονται αυτά τα δύο? Κοίτα, είναι αρκετά δύσκολο, όμως όλα γίνονται. Αν κάνεις αυτό που λέμε πριν, σωστό προγραμματισμό, τότε γίνεται, ναι. Με ένα πολύ σωστό προγραμματισμό βρίσκεις τις κατάλληλες και σωστές ώρες. Και αν είσαι επαγγελματίας στη δουλειά σου, τότε όλα γίνονται. Φέτος νομίζω ότι έχετε κάνει την καλύτερη χρονιά με την αναγέννηση Γερμασόγειας. Είχαμε κάνει και πριν 2 χρόνια ανάλογη πορεία. Απλά φέτος είχε ξεκινήσει αυτή η προσπάθεια πριν από 2 χρόνια. Όταν είχαμε πάλι τερματίσει τρίτη στο πρωταθλήμα και όλος ο βασικός κορμός της ομάδας έχει φύγει, πήγε σε άλλες ομάδες. Και ξαναχτίσαμε την ομάδα από την αρχή και φτάσαμε πάλι στο ίδιο σημείο να τερματίσουμε στην τρίτη θέση φέτος. Και το στοίχημα μας για τη νέα χρονιά είναι να κρατήσουμε την ίδια ομάδα, κάτι που καταφέραμε και το κάναμε. Έχετε ήδη κλείσει την ξένη, έτσι, έχετε συμφωνήσει, ανανεώσατε. Ναι, κάτι που είναι πρωτόγνωρο στη γυναικεία καλαθοσφαιρά να γίνεται αυτό. Ακόμα και στο αντρικό δεν το βλέπεις εύκολα. Βλέπεις ότι αλλάζουν σαν τα πουκάμισα οι ξένοι. Σωστό. Και είναι κάτι που σου δίνει μεγάλο αβαντάζ, γιατί κρατάς ένα παίχτη ο οποίος ξέρει την κυπριακή πραγματικότητα πλέον, ξέρει τους αντιπάλους, ξέρει που βρίσκεται. Ξέρει τον προπονητή, τον πρόεδρο, οπότε όλα γίνονται πιο γρήγορα. Σωστά, σε σχέση με κάποιον που θα έρθει αμέσως και να μπει να δει πού ήρθε. Έχω μια τελευταία ερώτηση, Ηρακλή. Έχει να κάνει με την γυναικεία καλαθόσφαιρα. Κέρδισες, αν είμαι σωστός, με την αναγέννηση Γερμασόγια στην ΑΕΛ στην φετινή χρονιά. Πώς είναι να παίζεις μπάσκετ στην ΑΕΛ και σαν προπονητής της αναγέννησης Γερμασόγειας να κερδίζεις την ομάδα στην οποία παίζεις? Πραγματικά αυτό είναι και το πιο δύσκολο. Να βγάλεις έξω συναισθηματισμούς και οτιδήποτε άλλο, αλλά μην ξεχνάμε ότι στη δουλειά που κάνουμε είμαστε επαγγελματίες
και πρέπει να σεβόμαστε το ψωμί που τρώμε. Όταν φοράω τη φανέλα της ΑΕΛ, δίνω 1000% για την ΑΕΛ. Όταν όμως είμαι προπονητής στην αναγέννηση, τότε σέβομαι την αναγέννηση και πρέπει να κερδίσω την ΑΕΛ ή να βάλω τα δυνατά μου, γιατί μιλάμε για την ΑΕΛ. Να σεβαστείς αυτό που κάνεις και αυτούς που σου δίνουν τη δουλειά. Σωστά. Και μια τελευταία ερώτηση για να ολοκληρώσουμε. Βλέποντας, γιατί είσαι και άνθρωπος ο οποίος παρακολουθεί πολύ μπάσκετ, ενώ και άλλες κατηγορίες και άλλες ομάδες και γενικότερα ναι. Το γυναικείο και το ανδρικό, υπάρχει μέλλον στην Κύπρο. Βλέπεις ότι μπορεί η καλαθόσφαιρα να αναπτυχθεί ακόμη περισσότερο? Υπάρχει πάρα πολύ μέλλον, φτάνει να υπάρχει υπομονή γιατί είμαστε στο δρόμο. Μην γίνει κανένα πισωγύρισμα, ειδικά με τους ξένους, γιατί θα είναι δύσκολα τα πράγματα. Βλέπετε ότι το πρωτάθλημα φέτος ήταν και στις δύο κατηγορίες, και γυναικείο και άντρικο, αρκετά ανταγωνιστικό. Δεν θα συζητήσω για το επίπεδο. Εγώ βλέπω ότι είναι ανταγωνιστικό και ότι σιγά σιγά ανεβαίνει και το επίπεδο. Φτάνει να έχουμε την υπομονή, είδαμε και την άνοδο της εθνικής μας ομάδας. Οπότε εγώ θεωρώ η Ομοσπονδία είναι στο σωστό δρόμο και αν κάποιοι πρέπει να θυσιαστούν, να θυσιαστούν για το καλό της Κυπριακής καλαθόσφαιρας. Μάλιστα. Ηρακλής, ευχαριστώ πάρα πολύ για τη συμμετοχή σου στην εκπομπή. Κάθε επιτυχία σου εύχομαι και σε σένα και στον επόμενο καλαθοσφαιρικό σου σταθμό, αλλά και στην αναγέννηση Γερμασόγειας. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την συμμετοχή σου στην εκπομπή. Ευχαριστώ πολύ. Καλό σου απόγευμα.